Την εναντίωσή τους προτάσσουν οι εργαζόμενοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών. Όπως δηλώνουν οι εργαζόμενοι μέσω του εκπροσώπου τους, δεν αποδέχονται ούτε είναι σύμφωνοι με την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών, οι οποίες μπορούν να παρέχονται από τον Δήμο και την ανάθεση υπέρογκων χρηματικών ποσών σε εργολάβους. Ειδικότερα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταγγέλει τη Δημοτική Αρχή Αλεξανδρούπολης, η οποία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, σταδιακά εκχωρεί όλο ένα και περισσότερες υπηρεσίες και αρμοδιότητες του Δήμου σε ιδιώτες, στέλνοντας τον υπέρογκο λογαριασμό στους δημότες. Πιέζουμε εδώ και χρόνια διαρκώς όλοι οι σύλλογοι της Ελλάδας και ιδίως ο δικός μας πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά δεν βλέπουμε τους δημάρχους να μην ζορίζονται, ίσα να βολεύονται με αυτή την κατάσταση και να ακολουθούν και αυτή την πολιτική και οι ίδιοι. Αυτή δηλαδή την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, να συμμερίζονται και οι δήμαρχοι και να επαναπαύονται με αυτή το είδος την πολιτική. Οι εργαζόμενοι του Δήμου κατηγορούν τη Δημοτική Αρχή πως παρέδωσε σε ιδιώτη με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου τη συντήρηση και λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. Το ποσό της ανάθεσης ήταν αυξημένο κατά 350% σε σχέση με την προηγούμενη εκχώρηση. Στη συνέχεια, όπως αναφέρει ο Σύλλογος Εργαζομένων, εκχώρησε σε ιδιώτη την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλίων και οριοθέτηση αυτών του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τα έτη 2023-2024 έναντι του ποσού του 1.515.136,66 ευρώ με ΦΠΑ. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης δηλώνει ότι θα παραμείνει αμετακίνητη στην προάσπιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταγγέλει τη Δημοτική Αρχή Αλεξανδρούπολης για τις ιδιωτικοποιήσεις, καλώντας την παράλληλα να σεβαστεί τα συμφέροντα τόσο των εργαζομένων όσο και των δημοτών που πλήττονται βάναυσα από τις επιλογές της. Οι υπάλληλοι δεν είναι αρκετοί σε καμία περίπτωση. Παντού, σε όλες τις υπηρεσίες έχουμε έλλειψη προσωπικού, αλλά δεν βλέπουμε και κανένα δήμαρχο, ούτε και το δικό μας, να πιέζει την κυβέρνηση για πρόσληψη προσωπικού, να καλεί τους βουλευτές, να πιέζει τους βουλευτές, ώστε να αλλάξει η κυβέρνηση αυτή την τακτική που ακολουθεί και να προσλάβουν μόνιμο προσωπικό για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες του Δήμου.